Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Κατσαράκη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων και Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Την καλησπέρα μας, κύριε Κατσαράκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πρόεδρε, ένα φαινόμενο το οποίο δεν καταγράφεται μόνο στα Χανιά, καταγράφεται και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης και θέλω λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι αναφορικά με τις κατηγορίες των σκευασμάτων, των φαρμάκων, στις οποίες καταγράφεται και παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ελλείψεις. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, όπως είπατε, μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και δεν αναμένεται να λυθεί άμεσα, γιατί είναι ακριβώς πολυπαραγωγικό. Είναι πολλές τα αίτια τα οποία οδηγούν στις ελλείψεις φαρμάκων. Σαν κλάδος έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Βέβαια, ορισμένες από αυτές απευθύνονται στη διαχείριση της έλλειψης και σε μέτρα τα οποία μπορούν να, και έχουν να κάνουν με την ταογράφηση του φαρμάκου ή τον έλεγχο της διάθεσής του μέσα στην αλυσίδα διακίνησης από την εταιρεία στη φαρμακαποθήκη, από εκεί στο φαρμακείο μέχρι το τελικό αποδέκτη ασθενή. Είναι όμως και πολλά προβλήματα που είναι παγκόσμια ζήτηση και παγκόσμια παραγωγή, προβλήματα πρώτων υλών. Είμαστε σε μια, όπως είναι η οικονομία μας και η βιομηχανία παγκοσμιοποιημένη, έτσι και τα μόρια, τα πρωτότυπα, τα καινοτόμα, αυτά τα οποία είναι στην αιχμή της θεραπείας για τις ασθένειες, τις χρόνιες και τα οποία συνταγογραφούνται σε αυξημένο βαθμό σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή τους γίνεται μόνο από τις μετρικές εταιρείες. Εκεί δεν υπάρχουν αντίγραφα. Είναι πρωτότυπα φάρμακα λοιπόν πολυεθνικών εταιριών, τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν και εδώ τοπικά. Και αναφέρουμε σε πολλές. Ποιες είναι οι κατηγορίες ασθενών που πασχίζουν, που δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι να βρουν το σκεύασμα και το φάρμακό τους? Είναι σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες. Έχουμε ελλείψεις αυτό το διάστημα οι πιο σημαντικές αντιβιωτικά σκευάσματα, χάπια και σιρόπια για τα παιδιά. Το είχαμε ζήσει περισσότερο έντονο το φαινόμενο γύρω στα Χριστούγεννα και τους επόμενους μήνες που ήταν οι κατεκτοχήν μήνες των ιώσεων. Πλέον δεν είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση και η συνταγογράφηση. Εν τούτης, ακόμα δεν έχει ομαλοποιηθεί η διάθεση των αντιβιωτικών σκευασμάτων συγκεκριμένων εταιρειών. Άλλες ελλείψεις αφορούν συγκεκριμένες ινσουλίνες. Τα περίφημα αυτά μόρια τα οποία κάναμε και δελτίο τύπου σαν Πανελλήνιος και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία ρυθμίζουν το ζαχαρόδι διαβήτου τύπου 2 παράλληλα με την ιδιότητα που έχουν στην απώλεια του βάρους. Κολλήρια επίσης για το γλάφωμα υπάρχουν σε έλλειψη. Αναπνευστικά σκευάσματα και εισπνεώμενα και με τη μορφή αμπούλας για νεφελοποίηση. Και ακόμα για το επιληψία, πολύ σημαντικές οι ελλείψεις εκεί, για Αλτσχάιμερ και άλλες ακόμα ψυχικές ασθένειες. Μάλιστα. Λύση υπάρχει, άμεση λύση? Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι μπαίνουμε και σε μια τουριστική σεζόν, οπότε πρέπει να βρεθεί λύση. Με κάποιο τρόπο άνθρωποι, ακόμα και ξένοι που έρχονται, να βρουν το φάρμακό τους, να βρουν το σκεύασμά τους. Υπάρχουν και καρκινοπαθείς που πραγματικά δυσκολεύονται να βρουν το φάρμακο? Τα περισσότερα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς δίνονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, τα κρατικά φαρμακεία. Ναι. Εν τούτης, ορισμένα τα οποία χορηγούνται και από εμάς, ναι, παρουσιάζουν και αυτά δυσκολία στην διακίνηση και στην προμήθειά τους ή τουλάχιστον στην έγκυρη παράδοσή τους. Κάτι το οποίο απασχολεί και εμάς, ξέρετε, τα φαρμακεία, γιατί συσσωρεύονται οι συνταγές και παρότι έχει δοθεί παράταση στην εκτέλεσή τους, πάντα γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να μπορέσουμε να τα εξασφαλίσουμε έγκαιρα και να τα χορηγήσουμε έγκαιρα. Τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει στο σύνολό τους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως το μέτρο απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή φάρμακα αυτά, πρωτότυπα τα οποία εισάγονται στη χώρα μας, να μην μπορούν να επανεξαχθούν στο εξωτερικό για κερδοσκοπικούς λόγους. Έχουμε παρέμβει έτσι ώστε να μεγαλώσουμε αυτόν τον κατάλογο των μη εξαγώγημων φαρμάκων, έτσι ώστε να μείνουν στην ελληνική αγορά και να διατεθούν στον Έλληνα ασθενή. Αλλά όπως είπα και πριν, τα αίτια είναι πολλά και κατά περίπτωση, έτσι ώστε γίνεται, θα μιλάμε πάντα για το φαινόμενο των ελλείψεων, το οποίο ελπίζουμε να είναι σε ύφεση. Μάλιστα, η συμβουλή σας σε ανθρώπους, πραγματικά σε συνανθρώπους μας, σε ασθενείς,
που πασχίζουν να βρουν το φάρμακό τους, ποια είναι? Νομίζω ότι η σχέση με το φαρμακοποιό και η έγκαιρη συνταγογράφηση μπορεί να εξασφαλίσει την αγωγή τους για το επόμενους μήνες, να είναι μια σταθερή αγωγή, την οποία και εμείς οι φαρμακοποιοί απέναντι στον πελάτη μας προσπαθούμε σε μηνιαία βάση να του εξασφαλίσουμε τα φάρμακα τα οποία θα χρειαστεί για να συνεχίσει την αγωγή του. Από εκεί και πέρα, η αυξημένη συνταγογράφηση, η αυξημένη ζήτηση, τα καινούργια περιστατικά, ναι, τα οποία έρχονται, είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όταν η συνταγογράφηση γίνεται σε συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία μονοπολούν την επιλογή των ιατρών. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κατσαράκη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.